769 σελίδα είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και ΚΒ κεφάλαιο, μία παραβολή που λέει ο Κύριος 869 ΚΒ κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Και αποκριθείς ο Ιησούς πάλιν είπε προς αυτούς δια παραβολών λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον βασιλέα, ως της έκαμε γάμους εις τον ιόν αυτού. Και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωσι τους προσκεκλημένους εις τους γάμους, και δεν ήθελε να έλθωσι. Πάλι να απέστειλε άλλους δούλους λέγον, είπατε προς τους προσκεκλημένους, ιδού το γεύμα μου ετοίμασα. Η ταύρη μου και τα θρεπτά είναι σφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα. Έλθετε εις τους γάμους. Εκείνοι όμως αμελήσαντες απήλθον, ομένοι στον αγρόν αυτού, οδέοι στο εμπόριον αυτού. Οι δε λοιποί πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και φώνευσαν. Ακούσας δε ο βασιλεύς, οργίστη. Και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτών κατέκαυσε. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού, ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν ήσαν άξιοι. Υπάγεται λοιπόν στας διεξόδους των οδών και όσους ανέβρετε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι στας οδούς, συνήγαγον πάντας όσους έβρων, κακούστε και καλούς και εγεμίστη ο γάμος από αναγκεκλημένων. Εισελθόν δε ο βασιλεύς δια να θεωρήσει τους αναγκεκλημένους, είδεν εκεί άνθρωπον μη ενδεδειμένων ένδυμα γάμου και λέγει προς αυτόν, φίλε, πόσοι σύλδες εντάφθαμοι έχουν ένδυμα γάμου, ο δε απεστομώθη. Τότε είπε ο βασιλεύς προς τους υπηρέτας, δέσατες αυτού πόδας και χείρας, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε στο σκότος το εξώτερον. Εκεί θελήστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Αμήν. Οι παραβολές που λέει ο Χριστός είναι η ζωή μας. Μην σκεφτεί κανένας από εμάς ότι η παραβολή που διαβάζει μέσα στη γραφή είναι μια ιστορία που δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή του. Είναι η αποκλειστική ζωή μου. Αυτό που με ενδιαφέρει τώρα τελευταία πάρα πολύ, τα τελευταία χρόνια, είναι να παρατηρώ τους χαρακτήρες μέσα στη γραφή, γιατί πιστεύω ότι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το περπάτημά μου. Το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω. Μέσα σε αυτή την παραβολή παρατήρησα ανθρώπους οι οποίοι καλέστησαν να πάρουν αποφάσεις. Η απόφαση η οποία καλέστησαν να πάρουν δεν ήταν προειδοποιητική, δεν τους είχε έρθει προειδοποιητικό μήνυμα. Ξαφνικά τους έγινε μία πρόσκληση να βρεθούν σε έναν γάμο. Δυστυχώς, από ό,τι διαβάσαμε, οι άνθρωποι βάλανε προτεραιότητες και απέφυγαν το γάμο. Εγώ θέλω να πιάσω αυτή την παραβολή από το τέλος. Γιατί λέει μία λέξη ότι οι προσκεκλημένοι δεν ήσαν άξιοι. Αυτούς τους οποίους δηλαδή ο Θεός αποφάσισε να καλέσει στην ουράνια βασιλεία, έτσι όπως το διαβάζουμε εδώ, στο γάμο, στην εκκλησία, δεν ήσαν άξιοι. Εγώ μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου σήμερα ότι είμαι ο τελευταίος ανακεκλημένος μετά από όλους αυτούς οι οποίοι δεν εδέχθησαν την πρόσκληση την επίσημη και σε μία δεύτερη επιθυμία του πατέρα να γεμίσει το γάμο με βρήκε ενώ πέρναγα απ' έξω και με έβαλε μέσα ακόμα και με το ζόρι για να γεμίσει αυτός ο γάμος αποκεκλημένος. Όταν το διάβασα αυτό, σκέφτηκα ότι τα πράγματα του Θεού είναι εκπλήξεις. Μου θύμισε ο Θεός όταν πρωτοπήγα πιτσιρίκος πρώτη φορά στο Καραϊσκάκι το γήπεδο και μπήκα μέσα και είδα τον γκαζόν και όλα αυτά, φώναξα από έκπληξη. Όταν πρωτοείδα το πρώτο γρήγορο αμάξι, μία λότους που την είχε ένας πλούσιος, και εγώ δούλευα πιτσιρικά στο συνεργείο και την παίρναμε κρυφά και την οδηγάγαμε, φωνάζαμε από έκπληξη. Ό,τι ήρθε μέσα στη ζωή μου, το οποίο δεν ήταν καθημερινό, ήταν έκπληξη. Και καθώς παρατηρώ αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους κάλεσε δευτερευόντως ο Θεός, πιστεύω ότι όταν θα μπήκανε μέσα σε αυτό το παλάτι, θα ήταν γεμάτη έκπληξη. Οποία τιμή εγώ,
ο κανένας να με καλέσει αυτός ο άρχοντας σε αυτούς τους απίστευτους γάμους του Υιού του του μονογενή. Μία φορά γίνονται. Δηλαδή τους έκανε χάρη ο Θεός και τους κάλεσε να μπουν μέσα σε ένα παλάτι που ουδέποτε θα μπορούσαν να φανταστούν στη ζωή τους, όχι ότι θα μπουν μέσα, αλλά ότι μπορούν να φανταστούν πώς είναι μέσα. Αυτή είναι η ουράνια βασιλεία που προσκληκλήθηκαμε να περπατήσουμε τώρα. Αυτά είναι τα πράγματα του Θεού που ο Θεός έρχεται στον άνθρωπο που δεν άξιζε, σε εμάς δηλαδή, να μας βάλει μέσα σε μία φανέρωση ενός γάμου που μέλει να γίνει και να απολαύσουμε αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός, τα εδέσματα σήμερα. Σήμερα. Και καθώς το διάβαζα αυτό, το Πνεύμα το Άγιο μου είπε μέσα μου, πρέπει να τακτοποιήσεις με σειρά το τι θεωρείς ευλογία στη ζωή σου. Τι θεωρείς ευλογία στη ζωή σου πραγματικά. Καθώς μπήκες μέσα σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτό το γάμο, σε αυτό το τραπέζι, τι θεωρείς ευλογία. Τι είναι ευλογία για σένα. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι οι πρώτοι, όταν τους κάλεσε ο βασιλιάς, επήρανε απόφαση με βάση το τι θεωρούν ευλογία. Μάλιστα, ο ένας λέει, έχω ένα αγρό να πάω. Δεν μπορώ να έρθω τώρα στο γάμο, έχω ένα αγρό. Θεώρησε μεγαλύτερη ευλογία να πάει στα υπάρχοντά του, να μην λείψει από αυτά, από το να έρθει στο γάμο που τον εκάλεσε ο βασιλιάς. Έκανε μία επιλογή, δηλαδή επέλεξε με βάση του τι θεωρεί ευλογία. Αμήν. Ο δεύτερος τι λέει, έχω λέει να πάω στο εμπόριό μου. Θεωρεί ευλογία το να πάνε πάρα πολύ καλά οι δουλειές του, τακτοποιεί τα πράγματα στη ζωή του, τα μπερδεύει όλα Θεός, εκεί όλα μαζί δουλειά, επιλέγει τη δουλειά, ας το γάμο, ας πάνε άλλοι. Θεώρησε ευλογία να γεμίσει πολύ σοφά σκεπτόμενος ανθρωπίνος τα ταμεία του μέσα από τη δουλειά του. Είναι μία επιλογή. Και κάποιοι άλλοι πιάσανε λέει τους δούλους, τους βρήσανε και τους σκοτώσανε. Η υπερβολή της δυνάμεως στον εαυτόν μας. Υπεράνω όλων, δυνατότεροι όλων, θεωρώ ευλογία τη δύναμη την οποία έχω, ακόμα και για να εξολοθρεύω. Άσε με τώρα σιγά μην έρθω στο γάμο. Αλληλούια. Και μπήκανε μέσα ταλέποροι. Και ο Θεός μου έδειξε αυτούς τους ταλέπορους, δείχνοντας εμένα, στο ότι αφού μπήκες μέσα σε αυτό το παλάτι, τώρα εσύ πλέον τι θεωρείς ευλογία στη ζωή σου. Αμέσως ήρθε στην καρδιά μου, ανέβηκε ότι ευλογία είναι το να είμαι μέσα σε αυτούς τους γάμους. Είναι μια αυτόματη σκέψη. Και ο Θεός μου είπε όχι. Αυτό είναι χάρις. Το ότι βρίσκεσαι σήμερα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είναι χάρις. Δεν είναι ευλογία. Όχι, είναι χάρις. Έχει ετοιμάσει άλλα ο Θεός που είναι ευλογία. Το πρώτο που γνωρίστηκε σε εμάς είναι η χάρις του Θεού. Έλα εδώ. Θα σε μεταφέρω σε πράγματα τα οποία είναι ανεκλάλητα. Δεν θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς δια της ιδίας δικής σου, δια της δικής σου λογικής και σκέψεως. Ποτέ. Δεν είμαι τώρα σαν εκείνο το πιτσιρίκο, το βασιλάκι που μπήκε μέσα στο γήπεδο, βεβαίως. Γιατί αρχίζω τώρα και εννοώ ότι ο Θεός με έχει ετοιμάσει για να απολαύσω μεγαλεία σε αυτό το περπάτημα. Εδώ, όχι εκεί επάνω, εδώ. Άρα τις ευλογίες του Θεού εγώ θα τις απολαύσω εδώ. Εκεί θα είναι μια αιώνια χαρά. Θα είναι ένα αιώνιο γλέντι, αλληλούια.
Δεν θα υπάρχει πόνος, δεν θα υπάρχει θλίψη, δεν θα υπάρχει αρρώστια, τίποτα δεν θα υπάρχει. Οι ευλογίες για πού είναι? Για εδώ. Γι' αυτό έρχεται τώρα ο Θεός και με ρωτάει. Τι θεωρείς τώρα εσύ ευλογία? Ας τη χάρη, μπήκες. Τι θεωρείς ευλογία? Ευλογία μπορώ να σκεφτώ ότι είναι ότι εγώ δεν είμαι ως ένα εξ αυτών των ελεηνών εντός εισαγωγικών οι οποίοι απέρριψαν την πρόσκληση. Σαν δεν ντρέπονται. Εγώ μπήκα, δέχτηκα την πρόσκληση. Είναι μια ευλογία. Χάρης είναι, λέει ο Θεός. Μπορώ να σκεφτώ διάφορα. Ότι ο Θεός με έχει χαριτώσει, ότι ο Θεός μου έχει δώσει, ότι αυτά αμήν, αλληλούια. Έχεις δίκιο. Όμως κάτω-κάτω στην παραβολή αναφέρεται και σε ένα άλλο πρόσωπο το οποίο είναι μες στους γάμους. Και όταν έκανε την επιθεώρηση, γιατί το Πνεύμα το Άγιο πάντα επιθεωρεί, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, μπορείς να λες ό,τι θέλεις, μπορεί να μην σε ακούει κανένας, αλλά από τον Θεό δεν κρύβεται κανένας. Έρχεται κατευθείαν μπροστά του. Και βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν ενδεδειμένος, λέει, με ένδυμα γάμου. Και απόρρισα, έχω ακούσει κηρύγματα επάνω σε αυτό, αλλά η απορία μου ήταν πάλι διαφορετική. Τι σχέση έχει τώρα αυτός, αφού τους κάλεσε ο Θεός, αφού μπήκανε μέσα στο παλάτι, αφού ήξερε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι εκαλέστησαν δευτερευόντως είναι άνθρωποι ουτιδανείοι, κατά χάριν τους κάλεσε, γιατί τον ελέγχει αυτόν? Μήπως οι άλλοι μπήκανε με σμόκιν και αυτός ήτανε με ρούχα δουλειάς? Μήπως οι άλλοι προλάβανε να κάνουν μπάνιο, να καθαριστούν και αυτός μπήκε μέσα βρώμικος? Όχι. Και εδώ ο Θεός με παίρνει και με πάει στο πνευματικό κομμάτι, που αυτό αρχίζει και γίνεται ευλογία στη ζωή του παιδιού του Θεού. Γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον παρατήρησε συγκεκριμένα ο Θεός και τον είδε χωρίς ένδυμα γάμου? Γιατί ήτανε με ένδυμα σαρκός. Δεν μπήκε μέσα σε αυτή την πρόσκληση δια Πνεύματος Αγίου, δια πίστεως, αλλά μπήκε δια σαρκός. Δηλαδή μπορεί να παρίσταμε μέσα στο σώμα του Θεού, μέσα στο σώμα του Χριστού, στην ύμφη. Μπορεί να είμαι μέσα στην Εκκλησία και το ένδυμά μου να μην είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Δηλαδή να είμαι σάρκα. Και ο Θεός αυτούς οι οποίοι είναι σάρκα θα τους εκβάλει. Μήπως είναι ευλογία το ότι εγώ δεν έχει σταθεί ο Θεός μπροστά μου τόσα χρόνια να με εκβάλει παρά τα τόσα μου πεσήματα? Όχι, χάρις είναι και αυτό. Όλα χάρις είναι. Μα ποια είναι αυτή η ευλογία? Κινδυνεύω, βλέπω αυτόν τον άνθρωπο, τον επιάσανε, λέει, τον δέσανε, όξο στο πύρτο εξώτερον. Ποια είναι η ευλογία? Είναι κάτι που μου έδωσε ο Θεός πριν λίγες μέρες και το είχα πει και στο Πολυδέντρι. Όταν τον ερώτησα πώς μπορώ, παρατηρώ διάφορα εδάφια μέσα στη γραφή. Η πίστη, λέει, είναι ελπιζομένων πεποίθησης. Και δεν μ' άφησε ο Θεός να ξεφύγω από εκεί και να πω κάτι άλλο. Εκεί με πήγε και σήμερα. Η πίστη. Τι είναι η ευλογία? Ξεκινάει με την πίστη. Ελπιζομένων, λέει, πεποίθησης. Και αλλού τι λέει ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις όταν βρίσκεται στον Άριο Πάγο? Προσέξτε. Διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, μες στον Θεό. Και τι γίνεται τώρα? Γίνεται ένα πάντρεμα πνεύματος και πίστεως. Ο Θεός είναι πνεύμα και μέσα στον Θεό ζω και κινούμε. Πώς κινείσαι όμως? Εάν θες πραγματικά να γνωρίσεις τις ευλογίες του Θεού στη ζωή σου, πρέπει να κινηθείς άνετα δια της πίστεως μέσα στο πνεύμα που είναι ο Θεός. Ουδέποτε θα μπορέσεις να ευαρεστήσεις τον Θεό ανευπίστεως. Να η πρώτη ευλογία. Το να έρχεται ο Πατέρας προς συνάντησή μου και να είναι ευαρεστημένος είναι. Ευαρεστώ τον Θεό στη ζωή μου καθημερινώς, όχι γιατί είμαι άξιος,
Όχι γιατί μπορώ, όχι γιατί είμαι τέλειος, όχι γιατί είμαι σοφός, αλλά δια της πίστεως. Και ο Θεός είναι τόσο σοφός και τόσο αγάπη που λέει, δεν μπορείς να μου φέρεις ένα τόνο πίστη. Μπορείς όμως να έχεις ένα κόκο συνάπεως και να το φέρεις μπροστά μου. Αυτό είναι ευλογία. Να μπορεί ο Χριστός να έρχεται επάνω στα ουράνια, να μπαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων και να λέει «Ιδού ο Υιός μου, ιδού η θυγατέρα μου». Ευλόγησέ την, γιατί έχει πίστη. Μένει. Όταν ο Θεός μου το έβαλε αυτό μέσα στη σκέψη μου, στην καρδιά μου, το Πνεύμα το Άγιο με έφερε σε απορία, η καρδιά μου ήρθε σε απορία, το Πνεύμα το Άγιο άρχισε να μου εξηγεί. Και μου έδειξε ο Θεός, όχι με όραση, με ένα άλλο τρόπο. Καθώς τον ερώτησα, πώς μπορώ εγώ, τι είναι αυτή η πίστη τέλος πάντων. Τι είναι αυτή η πίστη και πώς μπορώ εγώ να ευχαριστήσω τον Θεό δια της πίστεως, ώστε να έχω ευλογίες στη ζωή μου. Το πρώτο που μου είπε ήταν για τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ είναι ένα σημείο πίστεως. Όταν τον εκάλεσε ο Θεός, εξήλθε, λέει, μη εξεύρων που υπάγει. Δηλαδή θα μπορείς να πεις ότι το πρώτο βήμα της πίστεως είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη στη φωνή του Θεού, την οποία εννοείται ότι ήδη έχεις μάθει να ακούς. Και πάλι δεν μπορώ να ψηλαφίσω αυτή τη λεπτομέρεια της πίστεως. Και ο Θεός με έφερε και μου έδειξε ακριβώς πώς μπορούσα εγώ να καταλάβω τι είναι πίστης. Τι είναι πίστης και τι είναι πνεύμα και πώς θα κινηθεί η πίστης μου μέσα στο πνεύμα. Με έφερε σε ένα όρος απίστευτα τεράστιο. Σαν να λέμε ότι εδώ στην άκρη θα βάλεις ένα μόριο σκόνης που είσαι εσύ. Και εδώ είναι το απέραντο τίποτα. Αυτό είναι ο Θεός. Είναι το πνεύμα. Και όταν ο Θεός με έφερε εκεί, κάτω δεν έβλεπα τίποτα, επάνω δεν έβλεπα τίποτα, δεξιά, αριστερά, τίποτα. Μόνο αυτό το βουνό, έτσι. Μου είπε ο Θεός, πέσε. Πού να πέσω. Πέσε. Πώς να πέσω. Να πάρω αλεξίπτωτο. Να πάρω αεροπλανάκι. Πέσε. Πώς, δια της πίστεως. Δεν θες να δεις τι είναι το πνεύμα. Αυτό είναι το πνεύμα. Το να μην εξεύρεις που υπάγεις. Πέσε. Έχεις τέτοια πίστη. Κάτσε τώρα γιατί τα πράγματα σοβαρεύουνε. Έχω πίστη. Έχω πίστη ότι ο Θεός θα με βοηθήσει ό,τι. Εντάξει. Αλλά είναι μια πίστη η οποία μπορεί να πηδήξεις και ακριβώς από κάτω, επειδή ο Θεός βλέπει ότι τρομοκρατήθηκες, βάζει στηρίγματα για να πατήσεις. Ο Θεός όμως τι θέλει, να πέσεις μέσα. Να σου λέει η φωνή του Θεού, ύπαγε και να υπάγεις χωρίς να ξέρεις που πας. Να σου δίνει επαγγελίες ο Θεός και να λες αμήν, εξάπατος το πνεύμα θα τις εκτελέσει στη ζωή μου. Αλληλούια. Να διαβάζεις το Λόγο του Θεού και να λες αμήν, για μένα είναι. Να σου μιλάει ο Θεός δια προφητείας και να πιστεύεις ότι αυτά τα λόγια είναι από τον ουρανό σταλμένα κατευθείαν για εσένα. Πίστης είναι αυτή. Να κοιτάζεις τη ζωή σου και να τα βλέπεις όλα μαύρα και να σου λέει το πνεύμα μέσα σου, μη φοβάσαι, και να λες αμήν. Πίστης είναι αυτή. Και μάλιστα είναι μια πίστη στην οποία ο Θεός θα ενεργεί με θαυμάσια. Με θαυμάσια. Σε ένα νησί που πήγα εδώ κοντά στον Αργοσαρονικό πριν λίγες μέρες, στο καράβι μέσα έπινα ένα καφέ, μέχρι να φτάσει ήθελε μια ώρα, και ήταν μια κυρία αριστερά εκεί σε ένα τραπεζάκι και είχε ένα βιβλίο με φωτογραφίες Αγίων. Το μούλιασε από τα φιλιά. Φύλαγε τις εικόνες, φύλαγε. Εσύ που είσαι, είμαι μέσα στη βασιλεία των ουρανών, αλληλούια. Δεν έχω ανάγκη καμία εικόνα.
Δεν έχω ανάγκη κανέναν άνθρωπο, αν και τους αγαπάω όλους. Η ζωή μου είναι εμπιστευμένη σε αυτόν που με κάλεσε στους γάμους του Αρνίου. Αμήν, αδελφοί. Αυτό είναι πίστης. Όταν λέω περιμένω την αρπαγή, δεν την περιμένω ως μία κάποτε ένα συμβάν το οποίο θα λάβει χώρα. Το περιμένω βεβαιωμένος ότι το σώμα μου αυτό το φθαρδό θα λάβει αυθαρσία εν ρηπή οφθαλμού. Αμήν, αμήν. Όταν έρχομαι ενώπιον του Θεού και λέω «Θεέ μου, η ζωή μου δεν είναι καλά. Σε παρακαλώ, ανάλαβε την, είμαι βεβαιωμένος ότι το αίτημα αυτό έχει φύγει και έχει πάει στον ουρανό. Αμήν, αμήν, αυτό είναι πίστης». Δεν είναι μια προσευχή η οποία σταματάει εδώ και γελάει ο διάβολος. Γιατί γελάει ο διάβολος, έχει χαρακτηριστικά. Και λυπάται ο Θεός. Έχω πίστη ότι ο Θεός θα αναλάβει τα αιτήματά μου. Αμήν, αμήν. Πότε? Όταν ο Θεός κρίνει ότι είναι σωστή η ώρα. Πίστης είναι αυτό. Πω, ανοίγει η καρδιά του Θεού. Πώς να πάει ο διάβολος τώρα να σταθεί ενώπιον του Θεού, αφού βλέπει ότι από μέσα μου φεύγει δύναμη αγάπης προς τον Θεό. Αυτό είναι η πίστη. Αγαπάω αυτόν τον Πατέρα και πιστεύω ότι ό,τι του ζητάω θα μου το δώσει. Αλληλούια. Εμείς οι άνθρωποι κόβουμε το κεφάλι μας, λέμε, για να πάμε να βρούμε να κάνουμε ένα χατήρι που θέλει το παιδί μας. Ή η γυναίκα μας, ή η γυναίκα στον άνδρα. Και αν εμείς είμαστε τόσο σοφοί όπως λέει ο Λόγος του Θεού και καλοί, ο Θεός δεν είναι? Άρα όταν γονατίζω, πρέπει να γονατίζω με μια πίστη ότι ο Θεός βεβαιωμένα έχει αναλάβει το αίτημά μου. Πέσε! Ξέρετε, μου έδειξε ορισμένους οι οποίοι ήταν, μπορεί να ήμουν και εγώ εκεί, οι οποίοι ήταν εδώ, δεν πέφτανε. Δεν πέφτανε γιατί η λογική τους κρατούσε. Η λογική ποτέ δεν θα σε αφήσει να περπατήσεις δια της πίστεως. Ποτέ. Η λογική πάντα θα έρχεται και θα ταξινομεί τα πράγματα στη ζωή σου όπως έχεις μάθει, όπως έχεις ακούσει από μικρό παιδί. Μα είναι δυνατόν να πέσω μέσα στη χάρη αυτού του βιβλίου? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να διαβάζω ένα εδάφιο που να λέει ότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο ώστε έδωκε τον Υιόν του το μονογενή για να μην απολεστώ, και να λέω αμήν γιατί για μένα είναι, και να σου λέω άλλος με τη λογική, μα είσαι τρελός, τρελάθηκες? Είναι δυνατόν η λογική να με αφήσει ποτέ να πέσω? Ποτέ. Σήμερα τι με καλεί ο Θεός να γίνω? Παράλογος. Παράλογος. Και μέσα σε αυτή μου την παραλογία, τον παραλογισμό, να εμπιστευτώ απόλυτα τον Θεό που είναι πνεύμα. Αλληλούια. Εάν πιστεύαμε ότι ο Θεός είναι εδώ, πραγματικά το πιστεύαμε, θα μπαίναμε μέσα, ξέρετε πώς, στα τέσσερα. Θα μπαίναμε μέσα με απόλυτη ευσέβεια. Δεν το πιστεύουμε όμως. Εάν πιστεύαμε ότι ο Θεός είναι εδώ όταν γίνεται ευχέλαιο και αλείβουμε τους ασθενείς οι πρεσβύτεροι, θα έπρεπε η εκκλησία σύσσωμη με σπλάχνα να κράζει. Δεν έχουμε πίστη, αδελφοί. Σήμερα δεν πονάς εσύ, πονάω εγώ. Ας πάει στους πρεσβυτέρους. Όχι. Δεν έχω εννοήσει ότι είμαι ένα σώμα. Δεν έχω εννοήσει ότι όταν πονάει ο αδελφός μου πρέπει να πονάω κι εγώ. Και εκεί μου έδειξε ο Θεός, όταν πέσεις μέσα σε αυτή τη χάρη, την πίστη του Θεού, το χαοτικό αυτό, άναρχη κατάσταση, τι γίνεται? Μου είπε το Πνεύμα το Άγιο, υπάρχουν νόμοι φυσικοί. Όταν αφήσεις την πίστη σου να πέσει μέσα στο Πνεύμα, δια της τριβής, τι έρχεται? Φθορά, θερμότης. Αρχίζεις και καίγεσαι. Το Πνεύμα δεν καίγεται, τι καίγεται? Σάρκα.
Και αρχίζω να καταλαβαίνω τι είναι ευλογία στη ζωή μου, έτσι όπως μου τα εξηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή, αν πέσω δια της πίσεως μέσα, σε αυτήν να είναι την κατάσταση που ο Θεός με καλεί που είναι πνεύμα. Όπως αυτός ο άνθρωπος τον οποίο τον εξέβαλε, δεν θα μπορεί να σταθεί η σάρκα μου, γιατί θα καίγεται. Δεν θα μπορώ να σταθώ μέσα σε αυτό το πνεύμα που είναι ο Θεός δια της σαρκός, αλλά δια του πνεύματός μου. Δεν θα μπορώ να βλέπω τον Θεό εν δυνάμει να με κρατάει και να μην τελειώνει αυτό το πράγμα και να τον εμπιστεύομαι δια της λογικής και της σαρκός, αλλά μόνο δια του πνεύματος. Και η φθορά τι θα κάνει, θα καίει, θα καίει, θα καίει, θα καίει. Ποια τα έργα της σαρκός. Απίστευτος πατέρας. Κατάλαβα δηλαδή ότι όταν είμαι μέσα στο πνεύμα του Θεού, δεν μπορεί να σταθεί η σάρκα μου. Δεν μπορεί. Θα έρθει οπωσδήποτε καύσης. Φοβερό δεν είναι. Να καίει ο Θεός τη σάρκα δια του πνεύματος. Πότε, όταν τον εμπιστευθείς. Τώρα αυτό δεν είναι ευλογία. Δεν είναι ευλογία να δεις ότι μέχρι τώρα έχεις φέρει τη ζωή σου εκεί που την έχεις φέρει σε σημεία αδιέξοδα και ξαφνικά να εμπιστεύεσαι έναν Θεό που σου λέει «Μ' αγάπη, με πνεύμα», να τα αφήνεις όλα και να βλέπεις τη ζωή σου να ροδίζει εκεί που ήταν νεκρά τα πράγματα. Δηλαδή μες στην έρημο να βγαίνουν πρασινάδες, να τρέχουν νερά. Μάλιστα, εάν διαβάσεις τα έργα της σαρκός, είναι απίστευτα. Όταν πήγε αυτός ο άνθρωπος εκεί, δεν ήταν ότι ήταν γυμνός. Τι φόραγε όμως. Πήγε με ένα ρουχαλάκι, το οποίο πολλές φορές και εμείς από την ντουλάπα αρπάμε ένα ρουχαλάκι τέτοιο και κάνουμε αυτό το ασορτί. Δηλαδή ενθυμούμε ένα έργο της σαρκός μου παλαιόθεν και μ' αρέσει και το ξαναφέρνω στη μόδα. Φανερά δεν είναι, λέει, τα έργα της σαρκός τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, έρηδες. Για να μην νομίζουμε ότι είμαστε τίποτα αγιόπαιδα. Άνθρωποι είμαστε, στον κόσμο κινούμεθα. Και ο Θεός λέει, εντάξει, δεν μοιχεύεις, δεν πορνεύεις, όμως έχεις έρηδα. Έχεις μες στην καρδιά σου ζηλοφθονία, φαρμακεία, θυμό. Αυτά τι είναι, έργα της σαρκός, δεν μπορούν να σταθούν μέσα στο πνεύμα, θα τα κάψει ο Θεός. Συνεχίζει και λέει, μάχε, έχθρε, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμε και τα όμοια τούτων περί των οποίων σας προλέγω. Αυτό τι είναι, είναι ένα ρουχαλάκι που το φοράγαμε όλοι, όλοι μηδενός εξαιρουμένου, στη μόδα το είχαμε πρώτο πριν πιστέψουμε. Ο Θεός όμως έρχεται τώρα, επειδή είναι καρδιογνώστης και ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι χωικοί και ξέρει ότι για να μας δώσει τις ευλογίες που Αυτός έχει προσδιορισμένες για τον καθένα μας, πρέπει να τα κάψει αυτό, γι' αυτό η πρόσκληση είναι πέσε. Εχθές μου είπε ένας αδελφός, φοβάμαι να αφήσω αυτά που αγαπάω και να πλησιάσω απόλυτα τον Κύριο. Φοβάμαι ότι δεν θα αντέξω να τα αφήσω. Πέσε. Πέσε και θα σε βοηθήσει ο Θεός. Όταν πίστεψα στον Κύριο, κάμνιζα 4 πακέτα Ντάνχιλ την ημέρα. Και είπα, αν εσύ είσαι ζωντανός, θέλω όταν θα πάρω απόφαση να βαπτιστώ εν ύδατη, να μου κόψεις το τσιγάρο. Και όταν πήγα στο βαπτιστήρι στην παλιά την Κηφισιά, με το που με βούτυξε ο αδερφός ο Γιώργος, σηκώνομαι, αισθάνομαι ένα σφουγγάρι εδώ έτσι και με καθάρισε. Όταν βγήκα έξω, είχα τα τσιγάρα στην τσέπη, τον αναπτήρα,
ανάβω ένα τσιγάρο, πίσα, δηλητήριο. Πόρε, λέω, χάλασε το τσιγάρο. Τι έπαθα. Το πέταξα. Ανάβω δεύτερο, έρχεται ο Θεός και μου λέει, μα τι κάνεις. Δεν μου ζήτησες να στο κόψω. 18 χρόνια με έχει καθαρίσει. Δια της πίστεως. Εάν πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να μου κόψει το τσιγάρο, θα το κόψει. Εάν χαϊδεύομαι με το πακέτο μαζί, δεν θα μου το κόψει. Τι θέλει ο Θεός, να τον εμπιστευτώ, δεν θα σου λείψει. Φέρνουμε τα παιδιά μας ενώπιον του Θεού. Αλληλούια. Ξέρετε, πολλές φορές έχω σκεφτεί να δράσω με διαφορετικούς τρόπους. Αλλά ο Θεός πάντα με πάει στην υπομονή. Υπομονή και επίοικια, υπομονή και επίοικια, υπομονή και επίοικια. Και κατάλαβα ότι τα παιδιά μου δεν είναι εγώ, είναι άλλοι. Δεν μπορώ να επέμβω να βρω μια ένεση και να τους τυχώσω μέσα στο μυαλό και να τους κάνω χριστιανούς. Δεν γίνεται. Θα πρέπει εγώ να πέσω μέσα σε αυτή τη χάρη, το πνεύμα του Θεού, να κάψω τα δικά μου. Και καθώς θα καίγομαι εγώ μέσα σε αυτό το πνεύμα του Θεού, αυτοί θα βλέπουν και θα λένε «Αλληλούια, ζωντανός είναι ο Θεός του Πατέρα μας». Και εκεί θα έρθει η αναγέννηση. Θα τους επισκεφτεί ο Θεός. Θα τους αναγεννήσει ο Θεός. Θα τους δώσει δύναμη πνεύματος Αγίου ο Θεός. Θα τα επιστρέψει ο Θεός. Πώς? Μέσα από τη δική μου καύση. Εγώ όμως είμαι έτσι. Να την ευλογία, λέει ο Θεός. Να μπορώ να έχω μία απίστευτη συνεργασία μαζί σου. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Όχι γιατί είσαι δυνατός, γιατί είσαι καλός, γιατί μπορείς, αλλά γιατί έχεις πίστη. Και μπορείς να με ευαρεστήσεις και επειδή εγώ ευαρεστούμε σε αυτή σου την πίστη και τη στάση σου, εγώ θα σε ευλογώ, αλληλούια, θα σε ευλογώ, θα σε ευλογώ, θα σε ευλογώ. Τι άλλο θέλεις? Τι άλλο θέλω? Τι άλλο θέλει μια οικογένεια, ένας άντρας, μια μάνα, μια εκκλησία? Τι άλλο θέλει? Και εκεί κατάλαβα ότι δεν με συμφέρει να είμαι σε αυτούς εδώ που περιμένουν. Πρέπει να πέσω. Να τα αφήσω όλα στα χέρια του Θεού. Όλα. Να αφήσω τη ζωή μου στα χέρια του Θεού. Να αφήσω τη δουλειά μου στα χέρια του Θεού. Να αφήσω τα παιδιά μου στα χέρια του Θεού. Τη γυναίκα μου. Τους αδελφούς που με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε διάφορα, να τους αφήσω στη χάρη του Θεού, να βρω χάρη κι εγώ και να τους πω λόγια που πρέπει. Όλα στον Κύριο. Αυτό είναι πίστης. Όταν τα διάβασα αυτά και είπα, Κύριε, έχεις δίκιο. Αυτά όντως έτσι είναι. Έρχομαι πολλές φορές σε αυτή την κατάσταση, γιατί βλέπω ότι είμαι θυμώδης, βλέπω ότι πολλές φορές μπορεί να ζηλέψω κάτι, αν και δεν ζηλεύω και ο Θεός ξέρει ότι λέω αλήθεια. Μπορεί να πέσω σε ζηλοτυπία άλλου είδους πνευματική. Μπορεί να έρθω και σε μία έρηδα με τη γυναίκα μου, ακόμα με έναν αδελφό. Αυτά πρέπει να φύγουν. Πρέπει να φύγουν και να έρθει μέσα στην καρδιά μου ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή πρέπει να στέκομαι ενώπιον του Θεού για να λάβω ευλογία με αυτή την ενδυμασία. Βέβαια όλοι τα ξέρουμε αυτά. Και η Εκκλησία της Κηφισιάς ίσως θεωρείται και ένα πανεπιστήμιο. Ο Θεός θα μας φυλάει. Εγώ πώς θα ζω? Το λόγο όλοι το ξέρουμε. Εχθές επισκέφθηκα μία πελάτησά μου. Αυτή η γυναίκα είναι 75 χρονών. Πριν 4 εβδομάδες έχασε τον άντρα της. Γερμανός ήταν στην καταγωγή αυτός, Ελληνίδα. Μία πάρα πολύ ωραία οικογένεια, ορθοτομημένη. Βγάλανε παιδιά γιατρούς, 4 παιδιά. Διευθυντές σε μεγάλες εταιρείες. Και τους έχω βάλει τα συστήματα.
Πριν φύγει ο άντρας της, του μίλησα για τον Κύριο, τα άκουσε, μου είπε προσεύχομαι. Και χθες που πήγα, έφυγε ο σύζυγος, κάναμε μία συζήτηση πνευματική. Θα σας εξομολογηθώ ότι όταν με πηγαίνει ο Θεός σε τέτοιες καταστάσεις, δεν θέλω, λέω, Κύριε, όχι εμένα. Δεν θεωρώ ότι είμαι άξιος να μιλήσω για τον Χριστό. Αλλά με πιάνει από τα αυτή ο Θεός. Μιλήσαμε χθες καμιά ώρα περίπου. Μιλήσαμε για την Παναγία, μιλήσαμε για τις εικόνες, μιλήσαμε για το ποιοι μπορούν να μεσητεύσουν για την ψυχή του ανθρώπου. Και μου είπε θέλω να μαζέψω καμιά δεκαριά φίλες μου και να έρθεις εδώ να μας μιλήσεις για το Λόγο του Θεού. Αυτό έγινε στην Πεντέλη χθες. Ξέρετε πώς έφυγα. Τούρμπο. Τούρμπο. Πριν είχα πάρει κάποιες εκατοστάδες ευρώ. Δεν μου έδωσαν χαρά. Με πήρανε τηλέφωνα για δουλειές. Δεν μου έδωσε χαρά. Όταν όμως μου είπε αυτή η γυναίκα, είδα έναν άνθρωπο διψασμένο και είδα τον Θεό να θέλει να με χρησιμοποιήσει, επέταξα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Μπορεί να μην αισθάνεσαι ικανός, ικανή, να νουθετήσεις ούτε τον εαυτό σου, ούτε το παιδί σου. Αλληλούια! Αλλά όταν ο Θεός έρθει προς διορισμένη στιγμή να μας χρησιμοποιήσει, ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Θεού. Αμήν. Αμήν. Αυτό είναι πίστης. Είμαι ανάξιος. Δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω. Τι λόγια να πω. Αφού είδες ότι εδώ πριν από λίγο θύμωσα. Και θύμωσα διασήμαντον αφορμή στο φανάρι. Τι να πω τώρα σε αυτή τη γυναίκα. Πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εκεί. Αλληλούια. Πιστεύεις ότι το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει. Το πιστεύω. Μη φοβάσαι, λέει ο Θεός. Η ζωή σου αυτή θα είναι. Το περπάτημά σου αυτό θα είναι. Είσαι άνθρωπος μικρούλης. Φοβάσαι. Πάρε απόφαση να πέσεις και εγώ θα σε κρατάω. Για σκεφτείτε τώρα να έρθουν αυτές οι ψυχές και να ακούσουν το Λόγο του Θεού και να πιστέψουν και να μπουν μέσα σε αυτή τη βασιλεία και να δούνε τώρα εμένα, ο οποίος τους μιλάω για αυτή τη βασιλεία, με ένδυμα σαρκικό, όχι άξιο του γάμου, με σαρκικό φρόνημα. Να μιλήσω για τον Χριστό και απ' την άλλη να με πάρει ένα τηλέφωνο και να πάρα τα μασές μας τα νεύρα. Πάει. Χάθηκε. Έφυγε ο Χριστός. Τελείωσε. Το χάσα. Δεν μπορεί να συνεργαστεί ο Θεός. Άρα λοιπόν, δια της φθοράς που θα έρθει, δια της τριβής που θα έρθει η φθορά της σάρκας, ο Θεός θα μου δώσει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου που είναι αγάπη. Τι αρχίζει και φαίνεται τώρα, το μέσα. Δεν μπορείς να έχεις λάβει από τον Θεό Πνεύμα Άγιο και να μην έχεις αγάπη. Πλανάσαι. Εάν δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις λάβει Πνεύμα Άγιο. Ξεκάθαρα πράγματα. Όταν έλαβα Πνεύμα Άγιο, ένιωσα τα ζώντα ύδατα εδώ, σηκώθηκα επάνω και αν έβλεπα, απίθανον αυτό, ανόητο είναι, και το Βελζεβούλ θα τον φύλαγα. Τόσο πολύ αγάπη είχα. Αγάπησα τους πάντες, τα πάντα. Γιατί εκείνη τη στιγμή ο Θεός μου έδωσε μέσα μου τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αν την έχεις, δεν μπορεί να μην έχεις αγάπη. Κοιμάται ίσως. Μπορεί να είναι υποβαθμισμένη ίσως. Μπορεί να μην είναι στο βαθμό που θα ήθελες να είναι ή που θα ήθελε να είναι ο Θεός. Και σίγουρα δεν είναι. Αλλά έχεις αγάπη. Εάν πέσεις μέσα σε αυτό το Πνεύμα του Θεού, η αγάπη αυτή θα έρθει στην επιφάνεια. Θα ξεσκεπαστεί. Χαρά. Γιατί δεν έχω χαρά.
Γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη. Ξέρετε ότι στις εκκλησίες που πάω συζητάνε και λένε «Έχετε νέους και νέες στην εκκλησία να παντρέψουμε τους δικούς μας». Και οι νέοι δεν παντρεύονται και πάνε 30 χρόνο, 35 χρόνο, 28 χρόνο, 40 χρόνο. Δεν υπάρχουν πρίγκιπες με άσπρα άλογα. Τελειώσανε. Τελευταίος πέθανε πριν κάτι αιώνες. Δεν υπάρχουν. Ούτε μαυρομαλούσες που ρίχνουν τα μαλλιά και ανέβαινε ο άλλος επάνω. Πάνε και αυτά. Φινίτο. Τι έχει. Άνδρες πίστεως. Γυναίκες πίστεως. Θα πάω στον πατέρα μου και θα πω δείξε μου αυτόν, αυτήν που έχεις για εμένα. Και αυτό μου δίνει χαρά. Γιατί ξέρω ο πατέρας μου φροντίζει. Και αν ο επίγειος πατέρας μου φροντίζει για το καθημερινό που είναι το φαΐ μου, η ένδυσή μου, ο αιώνιος, ο ουράνιος δεν μου έχει ετοιμάσει σύζυγο. Πρέπει να έχω χαρά. Προχωράει και λέει ειρήνη. Αυτά όλα είναι μία αλυσίδα με κρίκους. Δεν μπορεί το ένα να αδιασπάται από το άλλο. Δεν γίνεται. Εάν έχω χαρά μες στην καρδιά μου, έχω και ειρήνη. Εάν έχω τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου και έχω ειρήνη, ποιον έχω μες στην καρδιά μου? Μία απίστευτη αγάπη για τον Θεό που έξω διώκει τον φόβο. Άρα έχω ειρήνη. Δεν φοβάμαι για τίποτα. Τα έχω τακτοποιήσει όλα γιατί τα έχω αφήσει στα πόδια του πατέρα μου. Συνεχίζει και λέει μακροθυμία. Αυτά αδελφοί μου καλοί, εάν προσέξουμε πραγματικά μέσα μας θα δούμε ότι είμαστε απίστευτα ελλιπείς. Απίστευτα ελλιπείς. Μπορεί κατά χάριν κάποια στιγμή όταν γίνει μια δύσκολη στιγμή να βρούμε χάρη από το Θεό εκείνη την ώρα και να μακροθυμήσουμε, ίσως ακόμα και από υπερβάλλουσα πνευματική στάση. Ο Θεός όμως τι θέλει? Όλα αυτά να βγαίνουν από μέσα μας γνήσια. Γνήσια. Χριστότης. Αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Κρυμμένα είναι αυτά. Εάν δείτε τα ρούχα της ενδυμασίας της σαρκός, είναι πολύ περισσότερα από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή φτάνουν να τα καλύψουν. Δεν είναι ένα προς ένα, φόνοι, μοιχείες, αυτά όλα. Τα κρύβουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν, ο Θεός με προσκαλεί εμένα, έτσι όπως κατάλαβα τι είναι η πίστη, να μην φοβηθώ να πέσω μέσα σε αυτή τη χάρη, το πνεύμα που είναι ο Θεός. Δεν θα με αφήσει ο Θεός εάν αγαπάω πράγματα και τα εγκαταλείψω που δεν τα θέλει ο Θεός. Δεν θα με αφήσει ακάλυπτο, θα τα συμπληρώσει. Θα έρθει ο Θεός και θα τα καλύψει. Εχθές με ρώτησε ένας αδελφός, μου λέει ακούγεται η προσευχή? Λέω ακούγεται. Το πιστεύεις? Το πιστεύω. Και μου είπε ένα περιστατικό που έγινε την Τρίτη το βράδυ, ενώ προσευχήθηκε, πήγε να προσευχηθεί για τον εαυτό του και ο Θεός τον οδήγησε και προσευχήθηκε για άλλους αδελφούς. Και για τον έναν αδελφό συγκεκριμένα που προσευχήθηκε, ο Θεός την επόμενη μέρα έκανε σε τρία σοβαρά ζητήματα έκβαση. Χωρίς να ξέρει τώρα ο ένας για τον άλλον ότι ο ένας προσεύχεται και ο άλλος έλαβε. Και όταν βρέθησαν αυτοί οι δύο, ρωτάει ο ένας που προσευχόταν στον άλλον και λέει πώς πας, λέει τι να σου πω, σπουδαία πράγματα. Τρεις σοβαρές περιπτώσεις ο Θεός τις έφερε τούμπα. Του λέει ο προσευχόμενος, πότε έγινε αυτό? Λέει Τετάρτη μεσημέρι. Του λέει να σου πω και εγώ κάτι, ο προσευχόμενος. Την Τρίτη το βράδυ προσευχόμουν για σένα για αυτά τα πράγματα. Ακούει ο Θεός. Ακούει προσευχές ο Θεός. Ενεργεί ο Θεός. Εάν πάω δια της πίστεως και πέσω μέσα σε αυτό το πνεύμα του Θεού και πω σήμερα Κύριε σε παρακαλώ πολύ κάψ' τα όλα.
Δεν είμαι ευχαριστημένος ούτε από τη λογική μου, ούτε από τη σκέψη μου. Δεν είναι ευλογία το να ευλογηθώ σε αυτή τη ζωή με υλικά. Δεν είναι ευλογία το να πιέζω, να πιέζω, να πιέζω για να μπει με το ζόρι ο άλλος μέσα. Ευλογία είναι ο Θεός να με συστήνει γιατί πραγματικά μπορεί να συνεργαστεί μαζί μου. Ευλογία είναι να εμπιστεύομαι το Θεό και να βλέπω τις ενέργειες του Θεού εν δυνάμει στη ζωή μου. Αυτό είναι ευλογία. Ευλογία είναι να μπαίνει ο άλλος μέσα στην εκκλησία και να αντοπιάνει το Πνεύμα το Άγιο και να μαρτυρεί ότι είναι εν το μέσο ημών. Αυτό είναι ευλογία. Ευλογία είναι να συστήσει ο Θεός μια εκκλησία. Όχι γιατί έχει καλοποιημένα, καλούς πρεσβυτέρους, καλά είναι αυτά, αλληλούια, αλλά κατά χάριν είναι. Αλλά να τη συστήνει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί εν δυνάμει εν το μέσο ημών, αλληλούια. Άρα λοιπόν όταν έρχονται ασθενείς για ευχέλαιο, το σώμα πρέπει σύσσωμο να προσεύχεται. Είναι ευσεβές αυτό. Δείχνει καλή παρουσία ενώπιον του Θεού. Εάν έρχονται οι άνθρωποι και κάνουν το λόγο του Θεού, αδελφοί, και παρίστανται άγγελοι εδώ, πώς θα στέκονται οι άγγελοι? Σκέφτομαι έναν άγγελο να μιλάει στο κινητό εκείνη την ώρα. Έλα! Έλα! Σκέφτομαι έναν άλλον άγγελο να μιλάει με έναν άλλον, να τακτοποίησε τα πράγματα επάνω. Απίθανη εικόνα. Ξέρετε πως στέκονται οι άγγελοι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ πετάνε, λέει, στο θρόνο του Θεού και κρύβονται, λέει, κρύβουν το πρόσωπό τους γιατί δεν μπορούν να δουν τη δόξα του Θεού. Αλληλούια. Και εδώ κατεβαίνει το Πνεύμα του Θεού και γίνεται ένα με τη σάρκα που είμαστε εμείς. Πώς πρέπει να στέκομαι? Πώς πρέπει? Όταν λέει να έτοιμα ένας αδελφός, η καρδιά μας πολλές φορές σκέφτεται πρώτα ο ανόητος είναι ο αδελφός. Πρόσεχε να προσέξω, γιατί αύριο θα ανοητέψω εγώ, θα το επιτρέψει ο Θεός. Και τότε τι θα πεις? Α, οι αδελφοί δεν με νιώθουνε. Άρα δεν πρέπει να νιώσεις σήμερα εσύ για να σε νιώσουνε και σένα οι αδελφοί αύριο, γιατί εξάπαντος θα έρθεις και εσύ σε αυτή τη θέση. Εξάπαντος. Δεν θα μείνει κανένας αδοκίμαστος. Αμήν, αδελφοί. Σήμερα λοιπόν μην μείνεις εδώ. Εγώ που τα λέω αυτά για μένα. Να πέσουμε μέσα στο Πνεύμα και να τα κάψει όλα ο Θεός. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.